Οι νέοι υποψήφοι και υποψήφιες με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης συμμετέχουμε στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει το ΚΚΕ και συνεργαζόμενοι μαζί του σε όλη την Ελλάδα, ώστε πολύ περισσότεροι νέοι, ειδικά όσοι ψηφίζουν πρώτη φορά, να στείλουν μήνυμα ελπίδας και προοπτικής με ισχυρό ΚΚΕ παντού. Ιδιαίτερα όλοι εμείς που είμαστε φοιτητές και φοιτήτριες, ξέρουμε πολύ καλά, ήρθαμε αντιμέτωποι όλα τα προηγούμενα χρόνια με την πολιτική της υποχρηματοδότησης, της αποψήλωσης των πανεπιστημίων από προσωπικό, ξέρουμε τι σημαίνει ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, που οδηγεί η λογική της ανταποδοτικότητας. Αυτή η πολιτική που βάζει εμπόδια στις σπουδές και το μέλλον χιλιάδων φοιτητών, πολλοί εκ των οποίων μένουν στο πέμπτο διαμέρισμα, είναι η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται και στους Δήμους. Αυτή την πολιτική απέρριψαν επανειλημμένα οι φοιτητές μέσα από τους αγώνες τους, συσπειρωμένοι στους φοιτητικούς τους συλλόγους, πάλεψαν για να μην περάσουν τη λαϊκή νόμη της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παιδεία. Σε αυτόν τον αγώνα πρωτοστάτησαν τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Σε αυτόν τον αγώνα, πέρα από όλους τους άλλους φοιτητές, είχαμε απέναντι τη διοίκηση Μπουτάρη, του οποίου οι μισοί υποψήφοι για το Δήμο Θεσσαλονίκης δηλώνουν συνεχιστές και άλλοι μισοί συμφωνούν στον πυρήνα της πολιτικής της. Όλοι οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης θυμούνται την πρόταση για δίδακτα στις προπτυχιακές σπουδές, την πρόταση για ενίκιο στις φοιτητικές εστίες και τη μετατροπή τους σε hostels για ξένους φοιτητές. Όταν έχεις μια τέτοια δημοτική αρχή που κάνει τέτοιες προτάσεις για ζητήματα που δεν άπτονται των άμεσων αρμοδιοτήτων της, αλήθεια, τι μπορεί να περιμένει ο λαός και η νεολαία της πόλης για τα δημοτικά τέλη, το χαράτσαμα των δημοτών, τους ελεύθερους χώρους, το πράσινο, τις υπηρεσίες του Δήμου. Όλοι εμείς οι νέοι και οι νέες που έχουμε όνειρα και απαιτήσεις από τη ζωή, που θέλουμε να μορφωθούμε ολοκληρωμένα, να δουλέψουμε πάνω από το αντικείμενο που επιλέξαμε με δικαιώματα, θέλουμε εκλεγμένους στην τοπική διοίκηση που θα διεκδικούν, θα ενημερώνουν, θα αποτελούν συμπαραστάτες μας στον αγώνα που δίνουμε. Όχι δημάρχους και εκλεγμένους που θα εφαρμόζουν πρώτοι και καλύτεροι και θα πλειοδητούν σε ακόμα πιο αντιδραστικές αλλαγές στα μορφωτικά, εργασιακά και όλα τα κοινωνικά δικαιώματα της νέας γενιάς. Το κόμμα μας απευθύνει αισιόδοξο κάλεσμα μπροστά στις εκλογικές μάχες, ώστε να ακουστεί δυνατά και στην κάλπη το σύνθημα που φωνάζουν συνεχώς οι μαθητές και οι φοιτητές στις πορείες τους. Η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται ούτε προσκυνά. Σε αυτό το κάλεσμα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ανταποκρίθηκαν πριν λίγες μέρες χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες σε όλη την Ελλάδα, αναδεικνύοντας το ψηφοδέλτιο της προσπουδαστικής σε δεύτερη δύναμη πανελλαδικά, πρώτη σε 64 συλλόγους, 13 από τους οποίους ήταν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα ζωντανό, μαχητικό κομμάτι μέσα στην νεολαία που δεν βολεύεται με τα λίγα, δεν μειώνει τις απαιτήσεις, δεν τσιμπάει στην κοροϊδία της σκούφιας προόδου που πουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, της δίθεν υπευθυνότητας, που είναι όμως για το κεφάλαιο, που πλασάρει η Νέα Δημοκρατία, που απορρίπτει τις κραυγές του εθνικισμού, το φασιστικό δηλητήριο και συμπορεύεται με το ΚΚΕ. Κάθε νέος που σκέφτεται ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάθε νέος που πάλεψε τα προηγούμενα χρόνια στη σχολή, στο σχολείο, στη δουλειά, έχει σήμερα επιλογή. Να στείλει περισσότερους αγωνιστές και αγωνίστες στα τοπικά συμβούλια, να στείλει μήνυμα αγώνα και διεκδίκηση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, να στηρίξει το ΚΚΕ παντού για να δυναμώσει η πραγματική ελπίδα, η πραγματική προοπτική.